δεν ίσταξα. Σε γνωρίζω από την όψη. Πηγαμάει του καλά, βρε μαλάκα. Σε, μη. Βρε μαλάκα. Ο άλλος θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Θες ο μπαμπάς σου να ψοφάει και να πάει να σου κάνουμε πλάκα. Θα έρθουμε από πάνω και να λέμε ψόφα. Γιατί τι είπε, είπε κάτι τότε. Άντε βλάκα. Ο άλλος έκανε bypass θα κάνει. Βλάκα. Α, είπε και το Γιάννη. Δεν α, βλάκα. Πάμε. Ακούμε. Ακούγεσαι, φίλε. Ναι. Έλα, καραφλαιογούρινο, τι λέει. Τι είπε. Δεν άκουσα. Φίλε, sorry, δεν άκουσα. Βγες από το πηγάδι. Βγες, πάμε. Πες το. Λέω τη Λίβερπουλ, πώς τη βλέπετε. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Μπορείτε να βλέπετε πολλά πράγματα από εκεί. Σπατιού την τρόμερη. Εσύ τον. Δεν ξέρει, παιδιά. Δεν ξέρει τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω. Για πε τον από την αρχή, πε τον εθνικό ύμνο. Το πάω στον λέω Γαϊτάνο. Από την αρχή, πε τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη. Όχι όψη. Πρέπει να είναι δικαίωμα, λέγε. Ζει στη χώρα που έχει η Λίβερπουλ πιο πολλού οπαδού από ό,τι στην Αγγλία. Είναι απίστευτο. Μην είσαι κολλημένο τώρα, Μάριε. Είναι ίσο. Έχετε βγει τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχετε βγει σαν τα σαλιγκάρια όλοι. Όλοι βγήκατε. Λίβερπουλ, μεγάλο κλαμπ. Έλα μωρέ, γιατί και με τη United παλιά όλοι βγαίναν και λέγανε με United τώρα. Ποτέ δεν θα βαδίσω μόνος μου, ποτέ. Γιατί έχω και παρέα. Καταρχάς αυτό είναι ύμνος της Χίου, οι Χιώτες το είχαν αυτό. Που πηγαίναν δυο-δυο, για να τους πηδήξουν οι Τούρκοι. Ξεκίνα, τον εθνικό ύμνο, ξεκίνα αγόρι μου. Του σπαθιού την νοής, από την όψη του σπαθιού την τρόμερη, κόψη. Κόψη είναι. Κόψη. Κόψη. Εσπαθή κόψη είναι, ρε Γιώργο. Εσπαθή κόψη είναι. Δεν μπορεί να το βλέπει. Και θυμάμαι πάμε, ο δάσκαλο στο δημοτικό που το λέγανε. Σταμάτα, ρε. Θα γίνει viral, συνέχισε. Σε γνωρίζω από την όψη που. Άντε πάλι λέει την όψη. Πού. Πού. Είμαι κάτω για δουλειά. Αφήνω το μηχανάκι στην Αριστοτέλου. Πού. Ναι. Το αφήνω για να πάω σε μια δουλειά. Εκεί κοντά. Είναι μια κοπέλα. Έχει πάρει ένα τσουρέκι τόσο με σοκολάτα. Αυτό που είναι σε κομμάτια, όχι το μεγάλο. Ναι. Έχει και δίνει σε κομμάτια, ρε παιδί μου. Έχει νομίζω... γέλη διάφορα, ναι. Μπράβο. Γεμάτο σοκολάτα ξεχυλίζει. Είναι χάλια αυτή εδώ σοκολάτες. Παίρνει, δίνει στα περιστέρια. Λέω, καλέ, μην πετάς, λέω, στα... με σοκολάτα. Είναι, λέω, επικίνδυνο. Είσαι τι είναι επικίνδυνο, λέει. Χθε στην Αθήνα, τώρα στο συλλαλητήριο, που λες για τα περιστέρια, μάλιστα, τώρα μιλάω πολύ σοβαρά. Ναι. Το πρωί. Το πρωί, πριν το συλλαλητήριο, έχει πολλά περιστέρια εκεί και στη Λάμψη βλέπατε με την, και τα περιστέρια του Συντάγματος, τα γνωστά έτσι. Ναι. Κάποιος τα είδε νούτλους ρυζιού με μύδια και φινόκιο τα περιστέρια. Με τι? Νούτλους ρυζιού με μύδια και φινόκιο, τη μαραθόριζα που λέμε. Πω! Φαντάζεσαι δηλαδή. Α, έγινε αυτό αλήθεια? Έλα ρε, συμβαίνουν αυτά. Πού? Παιδιά, φωτάει τη γη. Από τα κόκκινα. Που με βιά, φωτάει τη γη. Τα φωτάει, με βιά, με βιασύνη τα φωτάει. Τι γνώμη έχετε για, για το σεξ χωρίς προφυλακτικό στις μέρες μας? Το λατρεύω. Κατακριτέο εντελώς. Κατακριτέο βέβαια. Εγώ απλά δεν μπορώ χωρίς δεν μπορώ με προφυλακτικό. Εντάξει, είναι μια άλλη γενιά σου. Είναι η γενιά μου τέτοια, δεν μπορώ. Αλλά είναι κατακριτέο, δεν το συζητάω. Φίλε, πόσο χρόνο. Δηλαδή, όταν χρειαστεί, βάζω καμιά σακούλα από γαριδάκια κάτι τέτοιο. Νίκος Παοξής και Κουμαρτζής από την Τολμαϊδα. Ο χαρό το φίλο. Ω, από το Λεμαϊδα. Ω, Ζαράκιας. Παοξής και Κουμαρτζής. Ωραίος. Λοιπόν, εσύ, επηρεάζει εκεί το... Η ΔΕΗ. Εννοείται. Που έχει, ναι, βέβαια, ναι. Και βγαίνουν τα κορίτσια, βγαίνουν πιο χαμηλοκόλικα τελευταίες δεκαετίες. Ναι, στο κυλική. Όχι, Μάρια, έχει πολύ δυνατά εργαλεία. Δηλαδή. Όχι, έτσι. Όχι, όχι, δεν ισχύει κάτι. Γιατί πολλά έχω να, δει, να δω. Ψηλή πτωλεμα ιδιώτησα, ειλικρινά σου μιλώ, στάνταρ μια δεκαετία. Στο Κιλκίς έχει ΔΕΗ, ρε. Πού να τους κοντεύεις. Άρα το Κιλκίς είναι έτσι, είναι εντάξει, οκ. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Τον Ελλήνο τα... Φάνη. Κατάλαβες. Και σαν πρώτα αντιλειωμένη, χαίρο χαίρε, ελευθεριά. Ο Γαϊτάνος έτσι το πει. Περιμένω επιστροφή Όλγα Στρέμι. Ωρε φίλε, εντάξει. Λέει ότι ο υπέγραψε το κανάλι του Μαρινάκη. Περιμένω επιστροφή Όλγα Τρέμι να είμαι κάθε βράδυ στημένος να βλέπω την κορυφαία Anchor Woman στην Ευρώπη. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target.
Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.